που εξαπέλυσε. Και εγώ προσωπικά στην επαρχία μου εδώ, γιατί έχουμε αυτά τα κρούσματα, συνιστώ με πάντοτε προσοχή στους ανθρώπους και ιδιαίτερα, όπως είπατε και εσείς, και πρέπει να αντιμετωπίσουμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα το θέμα, ειδικότερα συνιστώ με προσοχή στις ευπαθείς ομάδες. Όπως και σε κάθε περίπτωση το λέμε αυτό, όχι μόνο τώρα. Αν μου επιτρέπετε. Η λεπτότητα της στάσεώς μας είναι σε κάθε ασθένεια μπροστά. Έχουν επικοινωνήσει μαζί σας οι ειδικοί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ή από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με την Κυριακή, με τον εκκλησιασμό και με την Θεία Λειτουργία, με τη Θεία Κοινωνία? Μα τι να μου πούνε, να κλείσω τις εκκλησίες, είναι δυνατόν? Όχι, δεν μιλάμε για κλείσιμο των εκκλησιών απαραίτητος. Ίσως για να υποδείξετε στους πιστούς, λόγω του συνωστισμού που υπάρχουν στις εκκλησίες, μια μεγαλύτερη προσοχή, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες που είναι ηλικιωμένοι. Αν έχετε έρθει σε επικοινωνία, αν υπάρχει κάποια σύσταση. Καλή μου κυρία, δεν χρειάζεται να έρθω σε επικοινωνία με κανέναν. Οι οδηγίες είναι γνωστές και σε εσάς και σε μένα. Δεν σας ακούω όμως. Σας ακούμε και εμείς. Και σε εσάς και σε μένα. Και ήδη σας έχω πει, ότι όλοι οι αρχιερείς και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έχουμε πάνω στο θέμα αυτό και συμφωνώ μαζί σας ότι συνιστώ με προσοχή στις ευπαθείς ομάδες και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέματα υγείας. Ναι. Τι άλλο δηλαδή μπορούμε να κάνουμε? Εάν κριθεί απαραίτητο και βγει μια οδηγία που θα λέει ότι οι λειτουργίες πρέπει να γίνουν χωρίς πιστούς. Πρέπει δηλαδή να μην υπάρξει εκκλησιασμός των πιστών, γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού. Πώς θα το αντιμετωπίσετε? Θα σας πω εγώ πάνω σε αυτό ότι οι άνθρωποι που θέλουν να εκκλησιαστούν θα εκκλησιαστούν οπωσδήποτε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω. Ελάτε την Κυριακή σε οποιαδήποτε εκκλησία ή το βράδυ σήμερα στους χαιρετισμούς να διαπιστώσετε του λόγου μου το ασφαλές. Ότι τουλάχιστον στην Πάτρα οι εκκλησίες όχι θα έχουν απλώς κόσμο αλλά δεν θα χωρούν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.